σελίδα 670. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας, το πρώτο κεφάλαιο και το 4 εδάφιο. Α4, σελίδα 670, από το βιβλίο του Ιερεμία του προφήτου. «Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ, λέγον, πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα, και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, ο Κύριε Θεέ, ειδού δεν εξεύρω να λύσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και εξέτεινε Κύριος την χείραν αυτού και ήγκισε το στόμα μου και είπε ο Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους με το στόματί σου. Ιδέ, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις και να κατασκάπτεις, να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις. Λόγος Κυρίου έγινε έτσι προς εμέ, λέγον, τι βλέπεις εσύ, Ιερεμία? Και είπα, βλέπω βακτηρίαν αμυγδαλίνην. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς είδας, διότι εγώ θέλω ταχύνη να εκπληρώσω το λόγο μου. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ Δευτέρου, λέγον, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, βλέπω λέβητα να βράζοντα και το πρόσωπο αυτού είναι προς βοράν. Και είπε ο Κύριος προς εμέ, από βορρά θέλει εκχυθεί το κακόν επί πάντα στους κατοίκους της γης. Διότι ιδού εγώ θέλω καλέσει πάσα στα οικογενεία των βασιλείων του βορρά, λέει ο Κύριος. Και θέλω συνελθεί και θέλω στη θέση έκαστο στον θρόνο αυτού εν τη εισόδο των πυλών της Ιερουσαλήμ. Και επί πάντα τα τείχη αυτής κύκλο και επί πάσα στα πόλεις του Ιούδα. Και θέλω προφέρει τας κρίσεις μου εναντίον αυτών περί πάσης της κακίας αυτών. Διότι με εγκατέλειπον και θυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Σύ λοιπόν περίζωσον την οσφή σου και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Μήποτε τάχα σε αφήσω να πέσεις αμηχανία εμπρός των αυτών. Διότι ιδού εγώ έθεσα, σε έθεσα σήμερον, ως πόλινο χειρά και ως στήλη σιδηρά και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης, εναντίον βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού, εναντίον των ιερέων αυτού και εναντίον του λαού της γης. Και θέλουσε σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουσε υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι με τα σούδια, να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Αμήν. Ο Ιερεμίας είναι περίπου 10 με 15 χρονών. Βασιλιάς των Ισραήλ. Ο Ιερεμίας λοιπόν είναι περίπου 10 με 15 χρονών. Βασιλιάς των Ισραήλ είναι ο Ιωσίας, ο οποίος θα βασιλεύσει 31 χρόνια και είναι ο άνθρωπος, ο τελευταίος θα έλεγα, βασιλιάς του Ιούδα, που έπραξε κατά πάντα το θέλημα του Θεού, έπραξε αγαθά ενώπιον του Κυρίου και ο Θεός τον ευλόγησε και βασίλευσε, όπως είπαμε, 31 χρόνια. Στο δεύτερο χρόνο περίπου, τον τρίτο, ενώ ο Ιερεμίας ήταν νέο παιδί, μικρό παιδί, 10-15 χρονών, ο Θεός τον επισκέφθηκε. Τον επισκέφθηκε για να του φανερώσει και να του αποκαλύψει αφενός μεν τα σχέδια που έχει ο Θεός για το λαό Ισραήλ, να το αποκαλύψει δια Πνεύματος Αγίου τα μέλλοντα, αλλά και δεύτερον να του φανερώσει ότι αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός, αυτό το παιδί ο Θεός τον εξέλεξε για ένα μεγάλο έργο, να εξαγγείλει τις αρετές του Κυρίου, το Λόγο του Θεού. Και μάλιστα, εμείς ξέρουμε τώρα από το Λόγο του Θεού ότι μετά από τα 31 χρόνια βασίλευσαν άλλα 11 χρόνια ο Ιωακείμ, άλλα 11 χρόνια ο Εζεκίας και άλλοι δύο βασιλιάδες από 3 μήνες ο καθένας. Όλοι έπραξαν πονηρό ενώπιον του Θεού. Παρόλο
που στην βασιλεία του Ιωσία τα πάντα ήταν πάρα πολύ καλά και ο βασιλιάς αλλά και ο λαός του Θεού, ο Θεός ήξερε τη συνέχεια και το τέλος. Ήξερε ότι μετά τα 30 χρόνια, 31 χρόνια της βασιλείας του Ιωσίου, ο λαός θα θυσιάζει, θα εγκαταλείψει τον Θεό, θα θυσιάζει στους θεούς αλλότριους και θα προσκυνά τα έργα των χειρών αυτών. Και ήξερε πάρα πολύ καλά ο Θεός, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Στο Θεό τα πάντα είναι ένα αιώνιο παρόν. Ότι ο λαός τον οποίο εξέλεξε ο Θεός, δημιούργησε ο Θεός, ονόμασε ο Θεός και μέσα από τον οποίο θα εκπληρωνόταν όλη η βουλή του Θεού διά του Ιησού Χριστού μέχρι τέλους, μέχρι την εφταετία του Αντίχριστου, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, μέχρι τη χιλιετή βασιλεία, μέχρι την τελική κρίση. Έναν λαό τον οποίο έχει προγνωρίσει, έχει δημιουργήσει και μέσα από αυτόν θα εξεπλήρωνε ο Θεός για όλα τα χρόνια που θα έρχονταν τις άγιες και ευλογημένες βουλές του, το σχέδιό του στο ανθρώπινο γένος. Αλλά διέκρινε ότι μετά από 30 χρόνια θα ξεπέσει ο λαός Ισραήλ. Και θα ξεπέσει με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να επιστρέψει. Και ο Θεός προγραμματίζει τη σωτηρία του, η οποία είναι πόδινος, αλλά είναι σωτηρία. 70 χρόνια εξορία, εχμαλωσία στη γη των Χαλδαίων, καταστροφή της Ιερουσαλήμ, καταστροφή και θάνατος των λαών του Ισραήλ, καταστροφή και του ναού του Θεού. Αυτά μόνο ο Θεός τα ξέρει. Γιατί μόνο ο Θεός θα τα κάνει. Δεν γίνεται τίποτα κακό αν δεν το διατάξει ο Θεός, λέει η Γραφή. Τίποτα κακό δεν γίνεται. Και προφανώς δεν γίνεται τίποτα καλό αν δεν το κάνει ο Θεός. Και το κακό το προστάζει και το καλό το ενεργεί. Όμως, αυτό που ξέρει ο Θεός πρέπει τώρα να το γνωρίσουν και οι άνθρωποι, ο λαός Ισραήλ. Και πρέπει και να είναι και αναπολόγητοι. Γιατί ο Θεός θα τους φανερώσει το θέλημά Του, αλλά καθώς γνωρίζει, προγνωρίζει ο Θεός, δεν θα επιστρέψουν. Αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι να φανερώνει ο Θεός το θέλημα του Θεού στον άνθρωπο, είτε ακούσωση, είτε απειθήσωση. Εάν τε ακούσωση, εάν τε απειθήσωση. Και πρέπει τώρα αυτό να γίνει με έναν άνθρωπο. Με έναν άνθρωπο που ψάχνει ο Θεός να βρει, που το έργο του θα είναι δύσκολο, βαρύ, με αγωνίες, αλλά που αυτός ο άνθρωπος θα είναι κατάλληλος και θα τα καταφέρει. Γιατί ο Θεός δεν εμπιστεύεται το έργο του σε κάποιον που δεν θα τα καταφέρει. Πρέπει να τα καταφέρει. Για να τα καταφέρει όμως πρώτον, πρέπει να ξέρει ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Γιατί αν δεν ξέρει ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, θα φαντάζεται. Θα νομίζει ότι αυτό πρέπει να γίνει, το άλλο πρέπει να γίνει και έχει πέσει και σε αυτή την παγίδα στη διακονία του Ιερεμίας όταν τα βάλε με το Θεό. «Κύριε», λέει, «όλοι είναι αντίον». Πήγαινε στο λαό Ισραήλ, άκουγε τα παράπονά τους, πήγαινε στο Θεό και τα έλεγε. Και ο Θεός τον μάλωσε. Τώρα, αν επιστρέψεις, αν μετανοήσεις, θα σε αποκαταστήσω πάλι. Εγώ δεν σε κάλεσα για να μου λες αυτά που ακούς. Εγώ σε κάλεσα για να σε στέλνω και να λες αυτά που εγώ σου λέω. Το κατάλαβε, επανήλθε και μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε πιστός προφήτης του Θεού. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει και το πρώτο πράγμα που πρέπει εμείς να κάνουμε στην παρουσία του Θεού είναι να ζητάμε να μας φανερώσει τα σχέδιά Του. Ο χριστιανός δεν περπατάει κουτουρού. Ούτε λέει ότι μου ανοίξει αυτό θα ακολουθήσω. Και ιδίως σε έσχατες ημέρες που είναι παντοδύναμο το Πνεύμα το Άγιο και θα είναι ακόμη περισσότερο στην Εκκλησία του Θεού που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος
και είναι αυτή η Εκκλησία που είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας. Και αυτόν τον οίκο τον οποίο ο Θεός θα γεμίσει. Γιατί πρέπει να παραλάβει μια Εκκλησία γεμάτη, πλήρη. Σε αυτή την Εκκλησία λοιπόν ο Θεός εργάζεται με έναν απλό αλλά ιδιαίτερο τρόπο. Όπως ακριβώς τότε με τον Ιερεμία. Τον επισκέφτηκε 10 με 15 χρονών. Για ακόμη 50 με 55 χρόνια ο Ιερεμίας εκτελούσε, ξεπλήρωνε το Λόγο του Θεού, την εντολή του Θεού μέχρι που φτάσε στα 70 χρόνια περίπου. 55 τότε πεθαίνανε και πιο γρήγορα οι άνθρωποι και πέθανε. Αλλά είναι ο Ιερεμίας ο προφήτης, ο οποίος δεν έφερε κανένα καρπό στη ζωή του. Δεν τον πίστεψαν οι άνθρωποι. Σε ολόκληρη τη ζωή του κανείς δεν τον πίστεψε. Αλλά η αποστολή του ήταν να βρεθεί ο Θεός Άγιος όταν θα κρίνεται. Να βρεθούν οι άνθρωποι αναπολόγητοι γιατί άκουσαν το Λόγο του Θεού. Και αρχίζει ο Θεός τώρα το έργο με αυτόν τον οποίον εξεπλήρωσε για να εξέλεξε για να εκπληρώσει τις βουλές του. Η Ιερεμία του λέει, ξαναλέω, 10 με 15 χρονών. Πριν σε μορφώσω εγώ στην κοιλιά της μητέρα σου, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα θελήματος ανδρός και γυναικός, αν και είναι ανθρώπινα, αλλά η μόρφωση του ανθρώπου στην κοιλιά της μητέρας του, του κάθε ανθρώπου είναι από το Θεό. Ο Θεός φυλάει το παιδί, ο Θεός το παίρνει το παιδί. Στα χέρια του Θεού είναι τα πάντα. Πριν σε μορφώσω, εν την κοιλία σου εγώ σε προγνώρισα, σε ήξερα. Προκαταβολής κόσμου μας γνωρίζει, μας εξέλεξε να είμαστε Άγιοι δια της αγάπης. Ποιους? Πρώτον, αυτούς που αγαπάνε το Θεό και δεύτερον, αυτούς που επειδή αγαπάνε το Θεό, γιατί ο έχοντας εντολάζουν και φυλάτων αυτός, θα εκπληρώνει κατά πάντα το θέλημα του Θεού μέσα σε οποιαδήποτε αντιλογία και αντιξότητα. Πριν λοιπόν σε μορφώσω στην κοιλιά της μητέρας σου, εγώ σε γνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας, εγώ σε ξεχώρισα. Και σε κατέστησα προφήτη σε όλα τα έθνη. Μην νομίσεις δηλαδή, η Ιερεμία, ότι εσύ κάνεις κάτι ή έκανες κάτι. Ό,τι καλό κάνεις, εγώ το κάνω. Θυμηθείτε, αδερφοί αγαπητοί, αυτό ισχύει και στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τα λόγια τα δικά μου δεν είναι δικά μου, ο Πατέρας μου λέει. Και τα έργα τα δικά μου ο Πατέρας μου τα κάνει. Καλά είσαι Κύριε, δεν κάνεις τίποτα. Κάνω. Τι, ό,τι μου λέει ο Πατέρας μου. Δηλαδή δεν έχεις δική σου πρωτοβουλία. Όχι, δούλος είμαι. Ποιος? Ο Κύριος των Κυρίων. Αλλά επειδή είναι δούλος, γι' αυτό τον υπερύψωσε. Έτσι υπερύψωσε και τον Ιερεμία. Και ο Ιερεμίας λογικό, ανθρωπίνως λογικό επιχείρημα και απορία λογική επίσης. Κύριε λέει, εγώ δεν ξέρω να μιλήσω. Τι προφήτη, δεν ξέρω τίποτα, είμαι μικρό παιδί. Και ο Κύριος διορθώνει τον άνθρωπο που εκφράζει την αδυναμία του. Και στον Απόστολο Παύλο και ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί, γιατί του εξήγησε ο Χριστός, ότι όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Μη λέγει ότι είμαι παιδίον. Γιατί μιλες ότι είσαι παιδίον και δεν ξέρεις να μιλήσεις? Γιατί εγώ ο Θεός θα σε στείλω σε πολλούς και εσύ, αυτό το χαρακτηριστικό έχεις, θα πας σε όλους αυτούς που θα σε στέλνω. Και σε αυτούς που θα πηγαίνεις, εγώ θα σε διατάζω τι θα λες. Και εσύ θα λες όλα όσα εγώ σε διέταξα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικά σου η Ιερεμία, που διέκρινες εσένα γι' αυτό και σε εξέλεξα προκαταβολής κόσμου. Ότι θα στέκεσαι στερεός και αμετακίνητος στην διοίκησή μου όπου σε στέλνω και στο λόγο μου ό,τι σου λέω. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι ρόδινα. Αντιθέτως μάλιστα. Θα ξεσηκωθούν πολλοί. Άφρονες. Κακοί.
άπιστοι. Εσύ όμως μη φοβάσαι, η Ιερεμία, και αδερφοί αγαπητοί, σήμερα το μήνυμα είναι προσωπικό στον καθένα μας. Εσύ μη φοβάσαι, γιατί εγώ σε εξέλεξα. Εσύ μη φοβάσαι, εσύ ένα να θυμάσαι. Πρέπει να πηγαίνεις σε όλους όσους σε στέλνω και να λες ακριβώς όλα όσα σε διατάζω. Εάν το κάνεις αυτό, μη φοβάσαι, γιατί εγώ θυμάμαι μαζί σου. Δεν θα σε στέλνω και θα πηγαίνεις μόνος σου, θα σε στέλνω και θα πηγαίνουμε μαζί. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Και επειδή θα είμαι εγώ μαζί σου, ποιος θα μπορεί να είναι εναντίον σου? Εγώ θα σε ελευθερώνω πάντοτε. Και ο Ιερεμίας δεν ξαναμίλησε έκτοτε. Χάρηκε. Δεν ξέρω τι έγινε στην καρδιά του. Δεν ξέρω τι γίνεται στη δική σου την καρδιά. Αλλά ένα ξέρω, ότι δεν έφερε ξανά αντίρρηση. Εκείνο που ξέρω με τα βεβαιότητας είναι ότι είπε «Αμήν, Κύριε, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης». Αυτό θέλει να ακούσει ο Θεός και από όλους εμάς σήμερα. Γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε, ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν, αδερφοί. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και όταν άκουσε ο Θεός τη φωνή της καρδιάς του Ιερεμία, που δεν έφερε πια αντίρρηση, αλλά εξέφρασε την αποδοχή του θελήματος, του λέει «Έλα κοντά μου», και εξέτεινε τη χείρα του ο Κύριος, τον έβλεπε μπροστά, δηλαδή φοβερό. Πιθανόν να ήταν άγγελος και με τη μορφή του αγγέλου να εμφανίστηκε ο Κύριος. Δεν ξέρουμε, πάντως ο Κύριος ήταν, είτε έτσι είτε αλλιώς. Και του άγγιξε το στόμα. Ξέρεις τι θα πει, να σου αγγίξει το στόμα? Και πότε ο Θεός θα σου αγγίξει το στόμα? Όταν πεις «Γεννηθεί το θέλημά σου», τότε θα σου αγγίξει το στόμα. Άγγιξε το στόμα του και του είπε «Εγώ σήμερα, αυτή την ώρα, παιδί μου η Ιερεμία, θέτω το λόγο μου στα χείλη σου, στο στόμα σου, δια Πνεύματος Αγίου, και αυτά είναι τα μόνα όπλα που θα έχεις από εδώ και στο εξής. Δεν σου δίνω τίποτα άλλο, ούτε μπράτσα, ούτε ξυπνάδα, ούτε ικανότητα, τίποτα, τίποτα δεν σου δίνω. Δύο πράγματα σου δίνω, το οποίο είναι ένα, το λόγο μου δια Πνεύματος Αγίου. Και ο λόγος ο δικός μου είναι η σφύρα, η κατασυντρίβουσα το βράχο. Ο λόγος ο δικός μου είναι αυτός τον οποίο θα χρησιμοποιείς και θα κατασκάφτεις, θα καταγκρεμίζεις, όλα θα τα κάνεις». Και του το εξηγεί ακριβώς. «Σήμερα που σου έδωσα το λόγο μου δια Πνεύματος Αγίου, σε κατέστησε σε όλα τα έθνη και σε όλες τις βασιλείες, εσένα το μικρό παιδί, τον ασήμαντο, μόνος σου. Δεν έχεις ένα στράτευμα, αν και έχεις το στράτευμα των αγγέλων μαζί. Αλλά εσένα σε έθεσα να ξεριζώνεις, να κατασκάπτεις, για να καταφυτεύεις. Εσένα σε εξέλεξα για να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις, για να ανοικοδομείς. Εγώ θέλω να ξαναοικοδομήσω, να κάνω νέα πράγματα. Θέλω να ξαναφυτέψω. Αλλά πρέπει κάποιος να σκάβει, να γκρεμίζει, να ξεριζώνει και να κατεδαφίζει, ώστε εγώ δι' αυτού να οικοδομώ και να καταφυτεύω». Και αυτό είσαι εσύ, Ιερεμία. Κατάλαβες πόσο δύσκολο είναι το έργο σου? Γι' αυτό πολλοί θα ξεσηκωθούν εναντίον σου. Αλλά μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, γιατί εγώ σήμερα σε έθεσα ως πόλην οχυράν, που δεν μπορεί να την καταλάβει ο εχθρός. Ξέρεις, θα πει οχυρεμένη πόλη, ό,τι και να γίνει δεν μπορεί να μπει μέσα ο εχθρός. Ως πόλην ηχηρά, στήλη σιδηρά, δεν μπορεί να τη ρίξει κανείς τη στήλη της σιδηρένια. Και ως τύχη χάλκινα, δεν μπορεί να τα γκρεμίσει κανείς. Κανείς δεν θα σε γκρεμίσει, κανείς δεν θα σε ρίξει κάτω, κανείς δεν θα υπερισχύσει σε σένα. Γιατί εγώ σε έκλεξα, εγώ σε έθεσα. Μη βλέπεις την αδυναμία σου, γιατί εγώ σε σένα δεν βλέπω την αδυναμία σου, βλέπω τη δύναμή μου σε σένα.
Και εσύ μη βλέπεις δια της όψεως, να βλέπεις δια της πίστεως. Η δύναμή μου η μεγάλη θα είναι απάνω σου, θα είναι με σένα. Γιατί εγώ σε έκλεξα. Και του δίνει μια όραση. Λέει, τι βλέπεις τώρα η Ιερεμία, λέει, βλέπω μια βακτηρία, μια μπαστούνη, αμυγδαλίνη. Λέει, καλά βλέπεις. Αυτό που βλέπεις σημαίνει ότι όπως η αμυγδαλιά ανθίζει γρήγορα, όλα αυτά θα ταχύνω να τα κάνω. Και θα ταχύνε 30 χρόνια περάσανε. Και άλλα 20, 30 χρόνια με τον Ιωσία και άλλα 20, περίπου 22-23, με τους άλλους βασιλιάδες, τους πονηρούς και τους κακούς. Και τι θα γίνει, Κύριε, να τώρα που του αποκαλύπτει το σχέδιό του. Πρέπει, αδερφοί, να ξέρουμε. Δεν περπατάμε τυφλά. Ο άνθρωπος περπατάει χωρίς να ξέρει τι κάνει, όλο λάθη θα κάνει και σε όλα στα διέξοδα θα βρίσκεται. Πρέπει να ξέρουμε. Και για να ξέρουμε πρέπει να μας φανερώνει ο Θεός. Και τι του λέει το Ιερεμία. Τι βλέπεις τώρα, Ιερεμία, λέει, βλέπω ένα Λέβητα αναβράζοντα και το πρόσωπο αυτού έρχεται από βορρά. Λέει, ακριβώς. Το κακό από το βορρά θα έρθει. Από την Ούρ των Χαλδαίων. Να θυμάσαι. Δεν πρόκειται να έρθει από τον Νότο, από τους Αιγυπτίους, ούτε από τους Ασσύριους. Και ήταν μία περίοδος εκείνη, αδερφοί, που θα έλεγα ότι μοιάζει πολύ με τη δική μας. Υπήρχαν τρεις δυνάμεις που αγωνίζονταν να αποκτήσουν την κυριαρχία, την παγκόσμια τότε κυριαρχία. Η μόλις εμφανιζόμενη Βαβυλώνα, η Ασσύρη που ήταν εστερεωμένη και η Αιγύπτη που επίσης ήταν ισχυρή. Και ο Θεός του λέει, μην πας με τους Αιγυπτίους, θα καταστραφούνε. Μην πας με τους Ασσυρίους, θα καταστραφούνε. Να πας με τους Βαβυλωνίους, γιατί αυτοί θα νικήσουν και αυτούς θα χρησιμοποιήσω για τη σωτηρία του Ισραήλ. Τα ξέρει όλα. Από πότε τα ξέρει? Απ' αρχής. Τίποτα κρυφό δεν του είχε αφήσει. Τώρα τι του χρειάζεται του Ιερεμία? Η φανέρωση και η οδηγία λεπτομεριών στην καθημερινή του εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Αλλά ξέρει ευθύς εξ αρχής ότι αυτοί που θα κυριαρχήσουν, όσο και αν βλέπει δυνατούς τους Αιγυπτίους, όσο και αν βλέπει δυνατούς τους Ασσυρίους, όπως την πάθανε και ο Ιωακήμ και ο Εζεκίας. Ο Εζεκίας πήγε με τους Αιγυπτίους, ο Ιωακήμ πήγε με τους Ασσυρίους. Την πάθανε, γιατί δεν ξέρανε το σχέδιο του Θεού. Και όταν δεν ξέρεις ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, το προσωπικό, αλλά και το γενικότερο, θα κάνεις λάθη. Θα κάνεις λάθη πολλά. Και άντε μετά να τα διορθώνεις. Η διόρθωση είναι επώδυνη. Γι' αυτό πριν κάνουμε οτιδήποτε προσευχόμαστε, Κύριε, φανέρωσέ μας τις βουλές σου. Φανέρωσέ μας τι θέλεις εσύ. Ποια είναι η συμβουλή σου, ποια είναι η γνώμη σου. Γιατί όταν ξέρουμε το δρόμο το οποίο πρέπει να περιπατήσουμε, τις λεπτομέρειες θα λαμβάνει ο Θεός. Τις δυσκολίες και τις ευκολίες θα λαμβάνει ο Θεός. Αλλά όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι Άγιοι, τι λένε, δίδαξον με την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσω. Αυτό δίδαξέ με. Αυτός είναι ο δρόμος, δεν είναι από εκεί ούτε από εδώ. Αλλά να ξέρω, ο δρόμος μου είναι προς τους Χαλδαίους. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Λίγα χρόνια, 3 χρόνια περίπου νωρίτερα, είχε κάνει και προφητεία. Ο Αβακούμ, 629 εμφανίστηκε, 3 χρόνια αργότερα. 629 επισκέφτηκε ο Θεός τον Ιερεμία, το 626 επισκέφτηκε ο Θεός τον Αβακούμ, ο οποίος βλέπει και αυτός καταστροφές. Βλέπει τους ανθρώπους, τι καταστροφές δηλαδή, βλέπει τους ανθρώπους να είναι σε παράβαση και να προχωράνε στην παράβαση, μελλοντικά. Γιατί επί Ισαΐου η ουσία του βασιλέως όλα ήταν καλά. Και προσευχότανε, βοήθησέ μας. Και του λέει ο Θεός του Αβακούμ, ιδέτε μεταξύ των εθνών και επιβλέψατε και θαυμάσατε μεγάλος.
διότι εγώ θέλω πράξη έργων εν τες ημέρες σας, το οποίο δεν θέλετε πιστεύσει αν της διηγηθεί αυτό. Και το μυαλό του ανθρώπου πάει στο καλό. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι που πάει το μυαλό σου. Σημασία έχει τι λέει ο Θεός. Και εξηγεί. Ιδού εξεγείρω συγκεκριμένα τους Χαλδαίους έθνος πικρών και ορμητικών, το οποίο θέλει διέλθει όλο το πλάτος όλων των βασιλείων. Και υπάρχει μαρτυρία στον Ιερεμία σε αυτό που του είπε και με τον Αβακούμ τον προφήτη. Και ο Ιερεμίας ξέρει. Το ερώτημα είναι, αδερφοί αγαπητοί, εσύ ξέρεις? Εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα. Εσύ ξέρεις την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις? Αν δεν την ξέρεις, πηγαίνεις στον Κύριο να στη φανερώσει. Για να ξέρεις να περπατάς σωστά, ακριβώς, μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Ιδιαίτερα τις έσκατες αυτές οι μέρες, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Πήγαινε στον Κύριο. Κύριε, δίδαξέ με. Και μη σταματήσεις να το ζητάς. Την οδόν την οποία πρέπει να περπατώ. Δίδαξέ με. Έχουμε ανάγκη τη διδαχή του Χριστού, γιατί αυτός είναι ο διδάσκαλός μας. Έχουμε ανάγκη τη καθοδήγηση του Χριστού, γιατί αυτός μόνο είναι ο καθηγητής μας. Κανένας άλλος δεν μπορεί να σου πει αυτή την οδό πρέπει να περπατήσεις ή εκεί πρέπει να πας. Και όταν πας και σου πει, τότε θα σου πει και τι να πεις. Σε ποιους θα πας και τι θα λες. Το κακό θα έρθει από βορρά. Σύ όμως, περίζωσον την οσφήν σου και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Σήκω, μη φοβάσαι. Πάρε θάρρος. Σήμερα είναι η μέρα ενίσχυσης παραπνεύματος Αγίου, παρακυρίου σε όλους μας. Πάρε θάρρος, αδερφέ. Ο Θεός είναι μαζί σου. Μη φοβάσαι. Είναι αυτός που δεν θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει για να βρεθεί σε αμηχανία. Είναι αυτός που είναι η δύναμή σου. Είναι αυτός που θα σε βοηθήσει, γιατί σου έχει προετοιμάσει το έργο του, το συγκεκριμένο που πρέπει να εκτελέσεις. Και που το έργο του Ιερεμία κανένας άλλος δεν μπορούσε να το εκτελέσει. Και το έργο το δικό σου κανένας άλλος δεν μπορεί να εκτελέσει. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Μόνο πήγαινε να σου δείξει το δρόμο που πρέπει να περπατάς. Σε περιμένει. Με το λόγο του μας προτρέπει, μας ενισχύει, μας παρηγορεί και μας λέει «Ελάτε». Πλησιάσατε τον Θεό και Αυτός θα πλησιάσει σε εσάς. Αντιστάθετε στον διάβολο και θα φύγει. Μη φοβάσαι όμως. Αλλά να σου δείξει ο Θεός το δρόμο που πρέπει να περπατήσεις. Και τότε όλα τα άλλα θα τα κάνει ο Θεός με σένα, για σένα, για τη δόξα Του και για την εκπλήρωση και τελειοποίηση του θελήματός του. Αμήν.